Ενάμιση μόλις μήνα μετά τις τελευταίες εκλογές, ο ελληνικό λαός βιώνει με το χειρότερο τρόπο τα απότοκα των άστοχων επιλογών του εκλογικού σώματος. Ο φυσικό κορμό τη χώρα καίγεται στον θυσιαστικό βωμό των μεγάλων συμφερόντων και του κλιματικού αφηγήματο, το οποίο υπηρετεί πιστά η Νέα Δημοκρατία ήδη από τι αρχέ τη προηγούμενη κυβερνητική τη θητεία. Γι' αυτό άλλωστε δεν προέβησε καμία ενέργεια προκειμένου να θωρακίσει τον τόπο απέναντι στη μόνιμη απειλή των δασικών πυρκαγιών απέναντίας με αξιοζήλευτη μεθοδικότητα και συνέπεια, φρόντισε να δημιουργήσει ένα νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο απολύτως ευνοϊκό προς την εξυπηρέτηση των αντεθνικών στόχων που βρίσκονται στο επίκεντρο της όποια πολιτικής της. Η ανυπαρξία προληπτικών μέτρων σύγχρονου αντιπυρικού εξοπλισμού και παρκού στελέχωση των πυροσβεστικών σωμάτων αλλά και η καθόλου ύποπτη άρνηση αναζήτηση ή αποδοχή ουσιαστική βοήθεια από το εξωτερικό Μαρτυνούν μια μεθόδευση που επιχειρείται να ξυπληθεί εντέχνο στο βολικό πλυντήριο τη κλιματική κρίση. Έτσι, ο καταστροφικότερο πρωθυπουργό των τελευταίων δεκαετιών και η εθνικά επιζήμια κυβερνητική κουστοδία του μπορούν ανέτο να καυχόνται ότι βαίνει καλώ το μεγαλεπίβολο σχέδιο μετατροπή τη Ελλάδα σε μπαταρία τη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και σε παράδεισο ενεργειακών και τουριστικών επενδύσεων. Τρανή απόδειξη το γεγονό ότι από το 2019 μέχρι σήμερα έγινε στάχτη το ίμιση σχεδόν τη δασική έκταση που είχε καεί κατά τη διάρκεια ολόκληρη τη προηγούμενη δεκαετία. Μένει να δούμε το τελικό ποσοστό αξιοποίηση αυτή τη καμένη γη από του επενδυτέ, ανεμογεννητριών και πολυτελών τουριστικών συγκροτημάτων. Μένει επίση να διαπιστώσουμε το πραγματικό μέγεθο των τραγικών συνεπειών αυτή τη εθνική καταστροφή στο πορτοφόλι και προπάντων στην υγεία όλων των Ελλήνων. Ω πολιτικό φορέας που προασπίζεται τα σύνολα συμφέροντα του έθνου, η Ελλήνων Συνέλευση αντιστέκεται στεναρά στι κυβερνητικέ μεθοδεύσει, καταγγέλει την ανθεληνική δράση του Πρωθυπουργού και του δίθεν επιτελικού κράτου κρούει τον κόδωνα του κινδύνου που ελοχεύει στην απουσία ουσιαστικού αντιπολιτευτικού λόγου και καλεί τέλος τον ελληνικό λαό να επανεξετάσει την πολιτική του φιλοσοφία και τις επιλογές του.